αυτά που συμβαίνουν είναι απίστευτα. Κύριε Χατζηδάκη, ήρθατε με ένα κατηγορητήριο και αγγελτήριο θανάτου της Λάρκο. Ποιο κατηγορείτε, αλήθεια? Ποιος τα έκανε όλα αυτά τα χρόνια στη Λάρκο? Μέχρι και για τα ατυχήματα μίλησατε. Ποιος κυβερνούσε τη χώρα από το 80 που λέτε μέχρι σήμερα? Δεν ήσασταν εσείς? Δεν ήταν το Πασόκ? Δεν ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ? Σε ποιους απευθύνεστε χωρίς ντροπή κυριολεκτικά και λέτε ότι ευθύνεται? Ποιος? Οι εργαζόμενοι που μολύνουν τον Εβοϊκό? Ευθύνονται οι εργαζόμενοι για τα ατυχήματα? 80 νεκροί, δολοφονημένοι εργάτες, εκατοντάδες τραυματισμένοι, άλλοι ανάπηροι, άλλοι με επαγγελματικές ασθένειες. Χωρίς ντροπή έρχεστε και λέτε τέτοια? Σας ακούει ο κόσμος και θα βγει από τα ρούχα του, να το ξέρετε, με όλα αυτά. Ποιον κατηγορείτε, αλήθεια? Εσείς δεν κυβερνάγατε? Εσείς δεν διορίζατε τις διοικήσεις και τα Golden Boys? Εσείς δεν εφαρμόσατε αυτή την πολιτική συνειδητά, όλες οι κυβερνήσεις υποβάθμισης της Λάρκο για να παραδοθεί σε ιδιώτες? Και μας το λέτε, ποιος τρελός θα έρθει να πάρει τη Λάρκο με 650 εκατομμύρια χρέη? Ποιος θα τα πληρώσει τα χρέη, κύριε Χατζηδάκη? Όποιος πλήρωσε και του Ποδοσάκη τα 4 δίδραχμες. Ποιος τα πλήρωσε? Ο ελληνικός λαός. Δεκάδες δις. Την ρήμαξε, την εκμεταλλεύτηκε, σηκώθηκε, έφυγε και τότε η κυβέρνησή σας και η κυβέρνηση του Πασόκ στη συνέχεια χρεώσαν με 4 δις τον ελληνικό λαό. Μας λέτε τι να κάνουμε, αντί να βγείτε και να απολογηθείτε για όλα αυτά που είπατε? Εσείς είστε υπεύθυνοι, όλα τα κόμματα. Και δεν είναι κανένας άλλος, μα κανένας άλλος. Υπάρχει λύση? Λέτε είναι μονόδρομος και ο κύριος Σταϊκούρας είπε ότι είναι η μόνη ρεαλιστική. Βεβαίως υπάρχει λύση. Και η λύση δεν είναι σημερινή. Η λύση έχει προταθεί από τη δεκαετία του 80. Και θα τα πω αυτά για να δούμε και να ξέρει ο ελληνικός λαός τι έχει γίνει με την αβαρχίδα της ελληνικής οικονομίας, όπως την ονομάζεται. Μία από τις μεγαλύτερες επιχείρησεις είναι γνωστά. Πρώτη στις 3 της Ευρώπης. Μέσα στις 5 παγκόσμια. Αυτό θέλετε να πουλήσετε. Μπιρ παρά. Αλλά δεν έχει σημασία το τίμημα. Σχέδιο λοιπόν. Ποιες είναι οι προϋποθέσεις για να υλοποιηθεί ένα σχέδιο? Να αλλάξει ριζικά η πολιτική που ακολουθήθηκε μέχρι τώρα και που την έφτασε σε αυτά τα χάλια. Πώς θα αλλάξει? Πρώτα απ' όλα, χρηματοδότηση, οικονομική στήριξη για να συνεχίσει τη λειτουργία της. Δεν έχετε λεφτά? Πόσα δισεκατομμύρια δίνετε σε όλους τους ιδιώτες? Πέστε μας. Κάντε μας λογαριασμό κάθε χρόνο που διαφημίζετε εδώ την περιβόητη ανάπτυξη, την καπιταλιστική. Και δεν έχετε για τέτοια επιχείρηση. Δεν έχετε γιατί θέλετε να την πουλήσετε, όχι για να μην πληρώνει ο ελληνικός λαός. Γιατί ο ελληνικός λαός από την πολιτική σας πλήρωσε πάρα πολλά, όχι για τη Λάρκο. Σας είπα ένα παράδειγμα, τα 4 δις του Ποδοσάκη. Δεύτερο, εξυγχρονισμός. Σχέδιο εξυγχρονισμού της επιχείρησης. Εξασφάλιση δικαιώματος δουλειάς και άλλων δικαιωμάτων των εργαζομένων. Θα πω μετά. Τέλος στο σκλαβοπάζαρο με τους εργολαβικούς. Μέτρα προστασίας. Ποια είναι η λύση για τη Λάρκο? Η λύση είναι να αναπτυχθεί και η Λάρκο, για να τα ξέρει ο ελληνικός λαός, έχει κάνει πείραμα με επιτυχία για παραγωγή ανοξείδωτου του χάλιβα. Έχουμε νικέλιο, έχουμε χρώμιο που τα κλείσατε όλα αυτά τα χρόνια, σιδηρονικέλιο και χρώμιο, που είναι τα βασικά υλικά για τον ανοξείδωτο χάλιβα. Άρα, σχεδιασμός μονάδας παραγωγής ανοξείδωτου χάλιβα. Αυτό θα απεγκλωβίσει και τη Λάρκο, όπως ιδιαίτερα τη Λάρκο, από τις διεθνείς τιμές του νικελίου που καθορίζονται στα χρηματιστήρια. Και ξέρετε τι είναι τα χρηματιστήρια? Ο ναός της κερδοσκοπίας του κεφαλαίου. Αυτοί καθορίζουν τις τιμές ανάλογα με το πώς τους συμφέρει. Και είναι μπλεγμένη η Λάρκο τώρα, για να μην πάω σε λεπτομέρειες. Ο κύριος Σταϊκούρας ξέρει πόσα χρόνια είμαστε εκεί και παλεύουμε. Να μην πάω εκεί λοιπόν. Θα απεγκλωβιστεί, γιατί μέχρι τώρα ανάλογα με τη διακύμανση γίνεται και όλη η διαχείριση. Ερώτημα. Γιατί δεν έγινε ο αναξιότητος χάλιβας? Πρώτα απ' όλα προς Πασόκ, δεν είναι κανένας εδώ. Όταν το 1986-85 εκδηλώθηκε ενδιαφέρον από 5 χώρες. Με καλούς όρους.
Δεν θέλω να πω ποιο ήταν καλύτερη. Να δημιουργηθεί εργοστάσιο ανοξείο του Χάλιβα, το οποίο η απόσβεση θα γινόταν με την πώληση του προϊόντος. Ήτανε Καναδάς, Φιλανδία, Σοβιετική Ένωση, Αυστραλία και Ιαπωνία. Η Αυστραλία δεν είμαι σίγουρος, και η Ιαπωνία. Τι έγινε αλήθεια αυτή η κατεύθυνση που πάλευε και το εργατικό κίνημα και που υπήρχε και διακήρυξη από το τότε Πασόκ και από τον... Τότε δεν υπήρχε συνασπισμός. Λέω και αυτό συνασπισμό μετά. Δεν προχώρησε. Γιατί, κυρίες και κύριοι, δεν προχώρησε? Γιατί τι Λάρκο, τι Μαδάνε κυριολεκτικά. Την καταλυστεύουν οι Τίσεν, οι Κρουπ Τίσεν, η Γερμανία, η Λενικέλη Γαλλική, που παίρνουν το νικέλιο και την προστιθέμενη αξία και την τελική την έχουν στον ανοξείο το Χάλιβα και μας το γυρνάνε πίσω. Παίρνουν δηλαδή τα δικά μας τα μεταλλεύματα και μας τα γυρνάνε πίσω με τεράστια κέρδη. Γι' αυτό δεν προχώρησε. Μπήκε βέτο, δεν θέλω να πω όνομα. Και βέτο από τους Γερμανούς και από τους Γάλλους. Γιατί τότε ήταν κι αλλιώς η αγορά και θα χάναν το τζάπα νικέλιο ή το νικέλιο που παίρναν στις τιμές που καθόριζαν οι ίδιοι στα χρηματιστήρια. Αυτή είναι η λύση. Κι όμως να ξέρει ο ελληνικός λαός που πουλάτε ανάπτυξη και τέτοια. Να τι θα μπορούσε να γίνει. Και ξέρουμε τι σημαίνει ανοξείωτος Χάλιβας. Από χύτρα ταχύτητας μέχρι κινητήρες αεροπλάνου. Και πάρα πολλά υλικά. Δεύτερο, το αναπτυξιακό σχέδιο. Επεξεργασία όλων των υποπροϊόντων. Τη σκουριά που διαμαρτύρεστε, κύριε Χατζηδάκη, ακούστε με, που την πετάνε στο Ιβοϊκό και δίκαια διαμαρτύρεστε που την πετάνε, άλλο για τις αιτίες, η σκουριά μπορεί να την εκμεταλλεύσει, να την εκμεταλλευτείς. Μπορεί να γίνει εκμετάλλευση που την παίρνουν τζάπα οι ιδιώτες τώρα, ορισμένοι. Ένα ποσό. Και η σκουριά, οι πελάτες παίρνουν το 80% του προϊόντος, το 80%, που περιέχει τι? Περιέχει κοβάλτιο. Ναι ή όχι? Περιέχει σίδηρο. Ναι ή όχι? Πόσα χάνει από αυτά η Λάρκο που δεν τα εκμεταλλεύεται και θα μπορούσε να τα εκμεταλλεύεται και το είχε κάνει το κοβάλτιο με ηλεκτρόλυση, την οποία τη σταματήσατε, γιατί εκεί το πηγαίνατε. Στοιχεία δεν θέλετε, να τα στοιχεία. Ας βγει ένας να τα διαψεύσει. Είτε εδώ είτε δημόσια, οπουδήποτε αλλού. Είχε κάνει πείραμα ηλεκτρόλυσης και άρχισε να βγάζει κοβάλτιο. Τι είναι το κοβάλτιο? Πολύτιμο μέταλλο κυριολεκτικά. Και είναι μέταλλο το οποίο για τις μπαταρίες που έχει σχέση και με την ηλεκτροκίνηση, μια και μιλάτε όλοι για καθαρή ενέργεια, είναι πραγματικά πολύτιμο. Τι κάνατε? Γι' αυτά το αντίθετο. Τίποτα. Επομένως, ρωτάμε, γιατί αλήθεια δεν έγιναν όλα αυτά από το 1985 μέχρι σήμερα και από καμία κυβέρνηση? Γιατί ο Θεός και αυτόν που προσκυνάτε δεν είναι το συμφέρον της συνολικά των εργαζομένων και της χώρας. Είναι το συμφέρον μιας κούφτας καπιταλιστών που λιμένονται τον πλούτο της χώρας. Και αν θέλετε να γυρίσουμε και στην ιστορία για να αποδειχτεί και πάλι πόσο ποσοστό έβαλε ο Μποδοσάκης όταν πήρε τη Λάρκο. 14% και αυτό με δάνεια τα περισσότερα. Τι πήρε ανταυτού? Πήρε την οικοδόμηση του εργοστασίου και πήρε τα μεταλλεία τζάμπα όλα. Και όταν έφτασε να κάνει εξυγχρονισμούς, έπρεπε να αλλάξει μερικά πράγματα, τα παράτησε και του χαρίσατε και 4 δις δραχμές τότε που τα πλήρωσε ο ελληνικός λαός. Να η πρόταση λοιπόν. Να τι πουλάτε. Να ξέρει ο ελληνικός λαός φυσικά, όπως φαίνεται και έτσι είναι. Δεν υπάρχει διέξοδος αν δεν ανατροπεί συνολικά. Αυτή η βαρβαρότητα, αυτά πουλάτε και αλήθεια σας ρωτάω. Σας ρωτάω. Καλά, γιατί θα έρθει το φαντ και ο ξένος επενδυτής, αφού είναι όπως τα είπατε και οι δυο, και την απαξιώνετε και στη συνείδηση του ελληνικού λαού? Τι είναι, βλάκας είναι? Δεν θα κερδίσει? Δισεκατομμύρια θα κερδίσει. Χώρια που αναλυθεύουν αυτά τα δημοσιεύματα που είπε ο Δημήτρης Κουτσούμπας, ο Γενικός Γραμματέας του κομματός μας. Θα δημιουργηθεί μονοπόλιο παγκόσμιο από διάφορα φαντ που θα καθορίζουν πολύ χειρότερα και τις τιμές του νικελίου και άλλα. Αυτό είναι τα σχέδια. Αντικειμενικά, είτε το λέτε είτε όχι, είστε πολιτικό προσωπικό του μεγάλου κεφαλαίου. Και εσείς, κύριε Τσακαλώτο, τα ίδια λέγατε, τα λέγατε λίγο πιο μαλακά. Άσχετα αν με τη διαχείριση μπορεί να υπήρχαν καλύτερα ή χειρότερα. Τι λέει και ο πρόεδρος και ο κύριος Τσίπρας, τι είπε? Διαφάνεια
και να εξασφαλιστεί ότι ο ιδιώτης θα τα αναπτύξει και τις θέσεις των εργαζομένων. Δηλαδή ένα το κρατούμενο και εμείς ιδιωτικοποίηση. Και άμα πείτε όχι έλεος, λιμάνια, αεροδρόμια, δεν μείνει τίποτα. Τι λέει η προπαγάνδα της κυβέρνησης και τι είπε ο κύριος Χατζηδάκης. Στο κατηγορητήριο. Χρωστάει. Χρωστάει, δεν είναι βιώσιμη, είναι ζημιογόνα, πληρώνει ο ελληνικός λαός και έχουν και εργαζόμενοι προνόμια. Και αυτά τα εσχρά που έγραψαν διάφοροι πληρωμένοι κονδυλοφόροι, περί 75.000 το μήνα, και όλα αυτά που διαραίονται και σε site και σε διάφορα, λέω πληρωμένων κονδυλοφόρων, ισχύουν. Χρωστάει, λέει, 350 εκατομμύρια στη ΔΕΗ. Σημειωτέων. Η ΔΕΗ ήταν και είναι βασικός μέτοχος του ΛΑΡΚΟ. Τι έκανε η ΔΕΗ σαν πολιτική των διοικήσεις που διορίσετε εσείς και το ΠΑΣΟΚ. Αύξησε 20%, πλήρωνε μάλλον 20% πάνω το ρεύμα από ό,τι οι άλλες ενεργοβόρες ιδιωτικές επιχειρήσεις. Ναι ή όχι. Και μας φέρατε ένα στοιχείο, ένα φέρατε. Ένα, που δεν ισχύει κιόλας. Ένα στοιχείο μας φέρατε. Για τον Τιτάνα. Για να τα βάλουμε κάτω όλα, να δούμε πόσο πλήρωνε η Πισινέ. Πόσο πλήρωναν άλλες βιομηχανίες. Που η Πισινέ καίει όσο η Θεσσαλονίκη ολόκληρη. Και πόσο πλήρωνε η ΛΑΡΚΟ. Να δούμε δηλαδή αυτά τα στοιχεία. 17 χρόνια λοιπόν η ΔΕΗ έπαιρνε 20% παραπάνω ρεύμα, πλήρωνε η ΛΑΡΚΟ στη ΔΕΗ 20% παραπάνω και από πάνω έπαιρνε και τον Ταβατζίλη και 11% στα κέρδη. Και όλα πηγαίνανε μια χαρά. Πάμε παρακάτω. 2006, εσείς ήσασταν υπουργός. Πήρε απόφαση η διοίκηση της ΔΕΗ να αυξήσει το τιμολόγιο. Δεν ήσασταν εσείς. Κάποιος άλλος, η Νέα Δημοκρατία. Και συγγνώμη, δεν θυμάμαι καλά. Να αυξήσει το τιμολόγιο σε 45, 50 και 60 ευρώ. Τόσο είναι που πληρώνει και σήμερα. Και είναι διπλάσιο και τριπλάσιο από τις άλλες. Άρα λοιπόν, πέρα από το 20%, διπλασιάζεται στην πραγματικότητα η τιμή που πληρώνει η ΛΑΡΚΟ. Και αν αυτά δεν υπήρχαν, κάντε λογαριασμό, τότε η ΔΕΗ θα έπρεπε να επιστρέψει και όχι να ζητάει από την ΛΑΡΚΟ. Δεύτερο θέμα. Κρατική εγγύηση 136 εκατομμυρίων ευρώ που μας καλεί η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευρωπαϊκή Ένωση. Την πιστεύετε κι όλοι. Τι ξεφτύλα είναι αυτή. Γιατί είναι ξεφτύλα. Ακούστε. Γιατί μας ζητάει. Επειδή μπήκε το κράτος εγγυητής για τα δάνεια της ΛΑΡΚΟ. Τα οποία δάνεια τα πήρε και τα ξεπλήρωσε κιόλας. Και τι λέει τώρα η Επιτροπή Ανταγωνισμού. Ότι άμα την πουλήσεις θα σου χαρίσω το 136 εκατομμύρια. Αυτή είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση. Που είπε, και ολοκληρώστε, σας παρακαλώ. Κύριε Πρόεδρε, σας είπα από την αρχή. Από την αρχή δεν μου είπα. Δύο υπουργοί μίλησαν από μία ώρα. Δεν έχει σημασία πόσο μιλάνε οι υπουργοί, λοιπόν, αν να το κάνουμε 18 όλοι. Συνεχίζω. Δεν γίνεται. Δεν υπάρχει. Είναι τόσο σοβαρό το θέμα που σας το λέω. Καταλαβαίνω. Αν θα εφαρμόσετε τον κανονισμό, ναι, θα το εφαρμόσετε σε όλους. Ναι, για να τελειώνουμε τώρα. Άλλο υπουργό, άλλο κοινοβουλευτή. Για να τελειώνουμε. Δεν κατάλαβα γιατί. Σας παρακαλώ. Σας παρακαλώ. Δεν κατάλαβα καλά. Γιατί άλλο ένα και ο άλλο. Γιατί δεν είναι ένα. Ο κανονισμός τι λέει. Ο κανονισμός λέει 18 υπουργός. Και ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος λέει 9. Τρίτο. Μαζί με τη δευτερολογία. Αν διαγραφούν τα χρέη. Αν διαγραφούν τα χρέη. Ακόμα και αν διαγραφούν, λέτε. Μπαίνει μέσα και θα πληρώσει ο ελληνικός λαός. Έχετε υπολογίσει ποτέ. Αν γίνονταν αυτά. Πόσα θα είχε κερδίσει ο ελληνικός λαός, το κράτος δηλαδή. Εντάξει, για να είμαστε και πιο ακριβείς. Σας είπα 4 δις του Ποδοσάκη. Και τι δώσατε, 100 εκατομμύρια στην αρχή για να κινηθεί. Εκατοντάδες δις από την πολιτική του κυβερνήσεων. Μισό δις πούλησε η διοίκηση διορισμένη από τη Νέα Δημοκρατία το νικέλιο και έχασε μισό δις, σε μισή τιμή σχεδόν. Το προπούλησε. Ναι ή όχι. Αυτά ποιος θα τα πληρώσει. Οι εργαζόμενοι φταίνε για αυτά. Πέστε μας, μεγάλο μισθολογικό κόστος. Τα είπαν και οι άλλοι. Το 80% και πάνω παίρνει από 700 έως 1.200 ευρώ καθαρά. Το 80% λέω και πάνω των εργαζομένων. Σε ποιες συνθήκες δουλειάς έχετε πάει στη ΛΑΡΚΟ. Μέσα στο εργοστάσιο και να είναι και καλοκαίρι. Να πάει το Υπουργικό σας Συμβούλιο και να συνεδριάσει έξω στις περιστροφικές, εκεί δίπλα,
για να δει σε ποιες συνθήκες δουλεύουν οι εργαζόμενοι της Λάρκο και όχι να κουνάει το δάχτυλο στους ίδιους και να λέει ότι έχουν μεγάλους μισθούς με 7 κατοστάρικα και με το κεφάλι στην Καρμανιόλα όλη την ώρα να σκοτωθούν. Να πάτε λοιπόν, μαζέψτε το Υπουργικό Συμβούλιο και τους βουλευτές σας και πηγαίνετε στις περιστροφικές, στα καμίνια δίπλα που περνάει με 2.500 βαθμούς θερμοκρασία το μέταλλο και εκεί να αποφασίσετε και να τους πείτε ότι παίρνουν πολλά λεφτά. 7 κατοστάρικα και 1.000. 80 σκοτωμένοι μέχρι τώρα. Πόσο κοστίζουν αλήθεια αυτοί. Πώς τους αποτιμάει το απάνθρωπο και βάρβαρο σύστημά σας. Πώς τους αποτιμάει. Εκατοντάδες με επαγγελματίες ασθένειες. Εκατοντάδες ακατεμένοι. Αυτούς πόσο τους κοστολογείται αλήθεια. Για πέστε μας και πέστε τα στον κόσμο. Ντροπή. Τέτοιος κινησμός και τέτοια αναισθησία είναι σαν το σύστημα που υποστηρίζετε και τους λέτε, για σκεφτείτε. Ένας που παίρνει 700 και 800 και 1.000 ευρώ θα του μειώσει 25% σε αυτούς τους εργαζόμενους. Έσχος. Θα σας πω κάτι. Η Λάρκο είναι ένα αρκοπέδιο για τις κυβερνήσεις. Να το ξέρετε, δεν είναι οποιαδήποτε βιομηχανία, ούτε το κίνημα της Λάρκο είναι οποιοδήποτε. Ξέρετε, σύσσωμοι οι πάντες, σε ολόκληρη την περιοχή, σε ολόκληρη τη στεριά είναι απέναντι. Και είναι στο δρόμο. Δεν θα τα περάσετε αυτά εύκολα. Να το ξέρετε και σας προειδοποιούμε όσο για τα υπόλοιπα, για τα ναυπηγεία κλπ. Ευχαριστούμε πολύ. Μίλησε ο Γενικός μας Γραμματέας. Κλείνω επειδή βρισκόμαστε στην κατάσταση της καλής νομοθέτησης και της κανονικότητας, όπου έρχεται μια πράξη νομοθετικού περιεχομένου και έρχονται και τα σχετικά, εντός εισαγωγικών, το ιδιωτικοποίηση τριών γιγάντων, ας το πούμε έτσι. Και μας βάζετε εδώ, σημεία και έξω, fast track διαδικασία, να τοποθετηθούμε. Εντάξει, ο καθένας ας βγάλει τα συμπεράσματα του. Εμείς θα είμαστε όπως πάντα πλάι στους εργαζόμενους και ξέρετε, για όλους σας μιλάω, δεν θα αργήσει να σας ξαποστείλουν. Γιατί διαφωνούν όλοι με όλα αυτά και με όλη την πολιτική όλων των κυβερνήσεων. Και δεν είναι κομμουνιστές. Πλειοψηφία, αν θέλετε, και στα σωματεία κι αλλού, ούτε εμείς έχουμε. Ούτε το πάμε, ούτε εμείς. Θα βρεθείτε απέναντι και σωστά οι εργαζόμενοι παραμερίζουν τα οποιοδήποτε πολιτικά και ενώνονται. Και να ξέρετε ότι αυτό το αίμα που έχει χυθεί μέσα στη Λάρκο και αλλού θα σας πνίξει κάποτε.